Παγώνει αύριο όλη η χώρα με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να βρίσκονται σε απεργιακό κλειό. ΓΕΣΕ και ΑΔΔ έχουν εξαγγείλει 24 ώρε απεργία ω απάντηση στην αδιαλαξία τη κυβέρνηση για τι περικοπέ στου μισθού και στι συντάξει, αλλά και για τι απολύσει και την εργασιακή εφεδρεία σε δημόσιε υπηρεσίε και ΔΕΚΟ. Αύριο θα πρέπει όλο ο κόσμο στο δημόσιο, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, να συσπηρωθούν στα σωματεία του, να απεργήσουν, διότι. Δεν πάει άλλο. Η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Οι μισθοί μα έχουν γίνει επίδομα και δεν μπορούμε να αντιπεξέλθουμε στι ανάγκε τη καθημερινότητα. Τα νέα μέτρα τη κυβέρνηση σε βάρο των εργαζομένων θα βυθίσουν περισσότερο όχι μόνο την οικονομία, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία σε μεγαλύτερη ύφεση και ανεργία. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι θα εκφράσουν άλλη μία φορά ακόμη με κινητοποιήσει τη διαμαρτυρία τους. Αύριο υπάρχει γενική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕ και η ΑΔΕΔΗ στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις ΔΕΚΟ, όπου συμμετέχει και στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων το Εργατικό Κέντρο, στηρίζει τον αγώνα αυτό για τις εφεδρίες των περικοπών. Των φόρων, των χαρατσιών και όλα τα μέτρα αυτά που εξαθλειώνουν όχι μόνο του εργαζόμενου, ολόκληρη την κοινωνία. Σημαντικό αριθμό εργαζομένων από την περιφέρεια θα μεταβεί στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στην κεντρική συγκέντρωση που προγραμματίζεται για τι 11 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνο, ενώ στι 10.30 το Παμέ θα συγκεντρωθεί στην Ομόνια. Στην αυριανή απεργία συμμετέχουν σιδηροδρομικοί, ελεγκτέ εναέρεια κυκλοφορία, λιμενεργάτε, νοσοκομιακοί γιατροί, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, δικηγορικοί σύλλογοι, σοφρονιστικοί υπάλληλοι αλλά και δάσκαλοι και καθηγητέ των ΤΕΗ. Για 24 ώρε θα συγγύσουν η ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η επόμενη κινητοποίηση τη ΓΕΣΕΑ και τη ΑΔΕΔΗ είναι η γενική πανεργατική απεργία που προγραμματίζεται για τι 19 του μήνα.